Για να ξεκινήσουμε Για σιγά λοιπόν. σιγά από την καθημερινή. Θα τα δούμε παρέα όλα τα πρωτοσέλιδα. Ο εκτροχιασμό των 10 είναι το πρώτο θέμα σήμερα στην καθημερινή. Μόνο ο ΣΕ το 2019 θα έχει έσοδα 28,5 εκατομμύρια και μισθολογική δαπάνη, κοιτάξτε εδώ, 46,5 εκατομμύρια. Δεν το τον πουλήσαμε τον ΟΣΕ, παιδιά, στου Ιταλού. Ναι, βεβαίω. Και τι έγινε, πάλι εμεί πληρώνουμε. Τα βλέπει τα αποτελέσματα. Ναι, αλλα 28,5-46,5. 21 θάνατοι σε 10 ημέρε από τη γρήπη. Τα έναν 1, 1 όπω λέγαμε νωρίτερα, και διαφορετική, διαφορετικά στελέχη. Βέτο στου ανεξάρτητου Έλληνε για την κοινοβουλευτική ομάδα από το Επιστημονικό Συμβούλιο τη Βουλή. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί ο κύριο Βούτση άφησε ένα παραθυράκι. Θα δούμε τι για σημαίνει θεραπεία. αυτό. Ναι. Κατά τα άλλα, αν ο κύριο Παπαχριστόπουλο, ακούγοντα τον κύριο Καμένο, αυτό που ισχύει είναι ότι αν ο κύριο Παπαχριστόπουλο μέχρι σήμερα το πρωί δεν παραδώσει την έδρα του, θα διαγραφεί. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό. Δεν το πιστεύουμε και πάρα να να πολύ. Θα δούμε. Η αυγή σταθερά στο δρόμο τη ανάκαμψη. Πανηγυρίζει η αυγή. Τι δείχνουν οι εκτιμήσει τη Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Δεν άκουσε μάλλον τον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση που λέει για να κεφαλαιοποιήσει. Μα έχει τρελάνει. Κάλπη και παρεμβάσει από κάτω. Ο Βέμπερ συνήγορο τη καταστροφολογία Μιτζωτάκη. Αν το έλεγε στον Τσίπρα, βέβαια <Κι> θα ήταν θεό ο Βέμπερ και θα επιβεβαίωνε την καλή πολιτική τη κυβέρνηση. Τώρα, επειδή το είπε στο Μιτζωτάκη, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί άφησε να εννοηθεί ο κύριο Βέμπερ ότι μπορεί να επαναξεταστούν τα υπερβολικά πλεονάσματα. Mm -hmm. Πράγμα που το θέλουν όλοι. Απορώ, γιατί φωνάζει η Αυγή. Δεν Θα θέμα. έπρεπε να πανεγυρίζει και η ίδια. Αυτό δεν είναι ο στόχο για όλων μα. Σε κάθε περίπτωση. Ελάτε. Πάμε στο Ριζοσπάστη. Ανοίγουν δρόμο για μαζικού πληστηριασμού λαϊκών κατοικιών. Προσαρμογέ στι μνημονιακέ δεσμεύσει για κατακόρυφη μείωση των κόκκινων δανείων ετοιμάζει η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπει να κατεβαίνει το όριο ο ριζοσπάστη. Πάμε στα νέα. Ξεμπλοκάρουν οι λογαριασμοί <coughs> τράπεζε πότε η εφορία θα απελευθερώνει τι καταθέσει των οφηλετών τη. Το σχέδιο τη ανεξάρτητη <coughs> αρχή δημοσίων εσόδων κλπ. Από κάτω έχουμε ένα πόρισμα κόλαφο για το μάτι απροστάτευτη τη φλόγε. Ένα πόρισμα που θα έλεγε κανεί ότι δείχνει αυτό που ξέρουμε όλοι Μαρία. Απλώ το καταγράφουν οι άνθρωποι επιστημονικά. Ένα το αλαλούμε δηλαδή που υπάρχει χαρτίφια μεταξύ των υπηρεσιών στην Ελλάδα και τις ατέλειωτες υπηρεσίες και φορείς. Ε, τώρα, γιατί η 26η Μαου προκαλεί εκνευρισμό στο Μαξίου, στο, στο Μαξίμο, στο δρόμο προ τι κάλπε. Έχουν αρχίσει και ζεσταίνονται τώρα hey, και τα σενάρια. Όπω και να έχει όμω, ζεσταίνονται, ξεζεσταίνονται, οι εκλογέ είναι κοντά. Πια είμαστε σε προεκλογέ. εκλογέ. 26 Μαου θα έχουμε ούτω ή άλλω εκλογέ, Μαρία. Ε, ε, είτε εθνικέ είναι μαζί με τι ευρωεκλογέ, είτε θα έχουμε κάλπε σίγουρα. Άρα σε τρει μήνε από τώρα θα έχουμε εκλογέ έτσι κι αλλιώ. Έθνο, για ποιου πάει το όριο του ακατάσχετου, θα αυξάνεται κλιμακωτά από το σημερινό ταβάνι των 1250 ευρώ, παράλληλα με τη βελτίωση επιβεβαίωση του διαγωγή του οφιλέτη. Συναγερμό για την γρήπη φωνιά. Οι γιατροί προειδοποιούν κρίσιμο το πρώτο 48ωρο. Για να δούμε παρακάτω την εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Κλείδωσαν τα αναδρομικά από 1η Ιουλίου του 2015. Νέε δικαστικέ αποφάσει υπέρ συνταξιούχων σφίγγουν τον κλειό για την κυβέρνηση. Και φωνικό μπάχαλο στην πυροπροστασία. Έκθεση σόκα από την Επιτροπή Γκολντάμερ με αφορμή το μάτι. Εδώ θυμάσαι yeah. αυτή τη φωτογραφία εδώ με τα φωτογραφία. Yeah, αν θυμάμαι, ευρωμένα. λέει εκεί ήμουνα. Και εντωμεταξύ, ε, λέγεται τώρα ότι θα αναλάβει κάποιε πρωτοβουλίε νομοθετικέ η κυβέρνηση με βάση το πόρισμα αυτό Γκολντάμερο. Για να δούμε. Από τον ελεύθερο τύπο συνεχίζουμε με το φιλελεύθερο. Παρέλαση προ τι κάλπε. Παίζουν το σενάριο του Μαΐου για να ευνηδιάσουν νωρίτερα η 26η mm -hmm. λοιπόν, Μαου προβάλλει αυτή τη στιγμή ω το τελευταίο χρονικό όριο για τον Τσίπρα για να προσφύγει στι κάλπε, λέει σήμερα η εφημερίδα. Τραβούν το χαλί από τα πόδια του Καμένου που μένει χωρί κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ ομάδα ενώπιση αποχώρηση Παπαχριστόπουλου. Mm -hmm. Θα δούμε αν θα mm -hmm. γίνει mm -hmm. τελικά αυτό σήμερα. Έχει δίκιο μας, ο συνάδελφό μα στο Αρχισυντάξη Καθημερινή, ο Βασίλη Ζήρα. Μου λέει εδώ: Η τρενοσέ μου λέει που Πρόσεξε, η δε, η, η, ο ΣΕΠΟ έχει το δίκτυο είναι δέκο. Είναι δέκο δηλαδή κρατήσαμε το φιλέτο εμεί, κατάλαβε. Και, το από και τώρα πληρώνουμε. Ακριβώς. Πλήρωνε τώρα για το φιλέτο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κράτο εμπριστή. Βλέπουμε εδώ και μια φωτογραφία φόντα από την πυρκαγιά. Τσίπρα, εθνική προσπάθεια να θωρακίσουμε τη χώρα από έναν κίνδυνο που με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο έντονο. Διαχρονικέ δυσλειτουργίε αναδεικνύει το πόρισμα τη Ανεξάρτητη Επιτροπή. Το ρίχνει στο διαχρονικό τώρα η εφημερίδα. Ναι. Σωστό είναι βέβαια αυτό. Όντω δεν έγιναν αυτά μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο τίτλο όμω είναι σκληρό. Αλλά και ο άλλο, όταν είσαι τέσσερα χρόνια, έχει και εσύ τι ευθύνε σου, Μαρία. Δεν λέει κανεί είσαι... ότι γεννήθηκαν τα προβλήματα επί ΣΥΡΙΖΑ όλα. Ναι, ότι αλήθει. καταστράφηκε η Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά χρόνια... πολλαπλασιάστηκαν τα προβλήματα επί ΣΥΡΙΖΑ. Στα τέσσερα χρόνια προλαβαίνει να διορθώσει το ε, κάπτο και τα λάθη που είχαν γίνει όλα αυτά. Πόσα θέλει για να κρυθεί εσύ πια. Το παραμύθι mm. με του προηγούμενου τελειώνει κάποια στιγμή. Ναι, Τρίλησα για τα έργα τώρα που τελειώνει και η τετραετία. Ε, Δημοκρατία, κόκκινο συναγερμό για την γρήπη. Φωνική έξαρση. 21 ασθενεί νεκρή μόνο την τελευταία εβδομάδα. Είδατε νωρίτερα, συνδεθήκαμε με το Πέδον. Ξανά σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ και νεότερη mm. εικόνα από τον συνάδελφό μα τον Γιώργο Πρωτοψαλτή. Mm. Και χωρί κοινοβουλευτική ομάδα η Ανέλ, αν φύγει ο Παπα Μάλιστα. Εστία, η εικονικό ράλι ανόδουμε με δεκαετέ ομόλογο το Μάρτιο, προσφυγή σε δανεικά και πάλι, ενώ η Κομισιόν προειδοποιεί αυστηρό για την οικονομία. Άστια. Και βλέπει πώ γράφεται η Κομισιόν, Μαρία, κανονικά στα ελληνικά. Βεβαίω, με 2-3 δύο δύο σίγμα. 2-3 δύο δύο σίγμα. Έτσι, και το παρασχήνω μια συνέντευξη που βλέπω δίπλα εδώ, παραμονέ ευρωεκλογών, το Μάιο του 2009. Μάλιστα. Η ελεύθερη ώρα σεισμό άνω των έξι ρίχτε. Πού θα γίνει, πάλι. Ρίγμα μεταξύ. Τόσο είναι, είναι τα ρίχτερα ανάμεσα στου μολόγου, μάλλον. Αντάξει, η εντάξει, Ρίγμα μεταξύ των σεισμολόγων, μετά το χτύπημα του εγκέλαδου στην Πρέβεζα. Και επειδή χθε μα έστειλε ένα μήνυμα ο κεράσιμο Παπαδόπουλο, yeah. ο καθηγητή, και πρέπει να το αναφέρουμε, εξέφρασε παράπονα που και ο ίδιο δεν είχε παρουσία στην εκπομπή, ή άλλοι ενδεχομένω από την άλλη πλευρά. Και φιλοξενήσαμε προχθέ τον κύριο Τσελέντι και τον κύριο Χουλιάρα. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα, τόσο στο ραδιόφωνο του Σκάι, όσο και στη τηλεόραση. Sky, πάρα πολύ, φιλοξενήθηκαν πάρα. πάρα πολύ μεταξύ αυτών ο κ. Λέκα, ο κ. Μακρόπουλο. Θέλω να πω, είχαμε συνολικά ρεπορτάζ για το θέμα αυτό και παίξαμε βεβαίω και εδώ τι δηλώσει. Και εκτό αυτό, αυτού, εκείνη την ημέρα η είδηση ήταν αυτή οι δύο. Και οι προγνώσει που είχαν γίνει από την ομάδα Αβάν. Αυτή ήταν η είδηση. Δεν ναι. ήταν θέμα αντιπαράθεση. Mm. Αν φέρναμε άλλου εδώ και αντιπαρατήθεντο, θα μα κατηγορούσαν ότι φέρνουμε να πλακωθούν μεταξύ του. Και το ρίχνουμε χειρότερο. το επίπεδο τη επιστήμης. Ναι, θα είναι δε χειρότερο έτσι. το αποτέλεσμα τελικά. Ναι, το σωστό το αυτό. ξέρουμε ότι ο Τσελέντη λέει πω υπάρχουν κάποιε σοβαρέ ενδείξει από την άλλη ο κύριο Λέκα και η ομάδα του λέει πω ε, παραπλανούν τον κόσμο στην πραγματικότητα. Πάμε στην Εσπρέσο. Έχουμε όρια με Σκοπιανού και Τούρκου στη Μακεδονία, Μαρία. Δεν φτάνει που μα πήραν τη Μακεδονία. <Και> Θα έχουμε και άλλα θέματα. Δηλαδή. Όπω βλέπει. Δηλαδή βλέπει εδώ. Κλαμπ ανταλλαγή συντρόφων είναι αυτό με του Swingers, ναι, Είναι αυτή η ναι. καινούργια μόδα. Σε εξωτουρισμό και ξεπερνάτε καλά. Ξεπερνάτε ότι τα έχει μάθει κι αυτά. Τι να, να κάνουμε, ρε, Μαρία, τυποχρεωμένοι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, το βλέπετε το πρωτοσέλιδο, άλλα θέματα. Το Στέλλα φύγε, κρατάω γόβα, τι είδε. Αρναούτογλου και μουτσινά στα πόδια τη Μπεζαντάκου. Ποιο Αρναούτογλου. Ο, ο κανονικό ή ο άλλο. Γρηγόρη. Α, ο Γρηγόρης, εντάξει. Ο άλλο ασχολείται με την πολιτική τώρα. Και καλά κάνει ο άνθρωπο, έχει το κεφάλι του. Ήσου. Ωραία. Κορίτσια και Έρχεται για αυτό. Κάνει καμπάκι. Κάνει βλέπω. Σταρ. Γιαγιά παίρνει μάτι και νίκη από φοιτητέ. Αυτή λέτε, εδώ η γιαγιά που βλέπουμε εδώ. Αυτό, και αυτό είναι ο φοιτητή. Ε, ναι, βέβαια. <laughs> η 68χρονη σου λέει κάνει οφθαλμόλουτρα του νικάριδε. Τον βλέπει, είναι φέτε ο φοιτητή. <laughs> <laughs> ε, ναι, τι είναι η γιαγιά, τι πέρασε. <laughs> Σ' άλλο στην Άρτα δεν έχουν τέλο οι καταγγελίε. <laughs> δηλαδή, τι παιδιά, πάει και λέει, πάνε και καταγγέλουν. Πού στην Άρτα, μήπω είναι στο Θαμάνιο. Κάνει, κάνει οφθαλμόλουτρα. Δεν δούμε νομίζω ότι είναι εκεί. Και έχει εκεί, υπάρχει υπάρχει τάξη, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Oh, Μπορεί να φανταστεί η γιαγιά να πηγαίνει και να καταγγέλει ότι μου κάνουν οφθαλμόλυτρο. <laughs> <laughs> λοιπόν, πάμε στην αυτοεμπορική και κλείνουμε. Στο κυνήγιο φιλετών, ΑΔΕ, ίδρυση εξειδικευμένων κέντρων ίσπραξη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Αυτά λοιπόν. Φύγαμε αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Καλά το είπα.